Λοιπόν, ένα θέμα λοιπόν το οποίο δεν προλάβαμε να καλύψουμε την προηγούμενη φορά ήταν το θέμα το σχετικό με τα ταυτόσιμα σωμάτια. Και έχουμε για παράδειγμα την αλληλεπίδραση δύο σωματιδίων, δύο ηλεκτρονίων. Έτσι, και βλέπετε την διάφορες πιθανά αποτελέσματα της σκέδασης. Το σωμάτιο Α ακολουθεί την τροχιά 1 και το σωμάτιο Β ακολουθεί την τροχιά 2. Ή εναλλακτικά, το σωμάτιο Α ακολουθεί την τροχιά 2, δηλαδή πηγαίνει προς τα εδώ, και το σωμάτιο Β ακολουθεί την τροχιά 1. Τώρα, αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι εντελώς ταυτόσιμες στα πλαίσια της κβαντομηχανικής, γιατί στην κβαντομηχανική, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει έννοια της τροχιάς. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε ένα σωμάτιο εδώ, ένα ηλεκτρόνιο, το ανοιχνεύουμε, για παράδειγμα, ότι είναι σε αυτή εδώ πέρα την περιοχή, και κατόπιν ανοιχνεύουμε ένα ηλεκτρόνιο στη θέση αυτή και ένα άλλο ηλεκτρόνιο, για παράδειγμα, στη θέση αυτή. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο ηλεκτρόνιο είναι ποιο, γιατί ακριβώς στην κβαντομηχανική δεν μπορούμε να έχουμε έτσι, κάθε φορά που κάνουμε μια μέτρηση, διαταράσσουμε την τροχιά και διαταράσσουμε το σωμάτιο ουσιαστικά, και έτσι λοιπόν δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ποια τροχιά ακολούθησε το κάθε σωμάτιο. Απλώς ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο το οποίο βρέθηκε σε αυτή τη γωνία, το ανοιχνεύουμε με έναν ανοιχνευτή, και ένα άλλο ηλεκτρόνιο σε αυτή εδώ πέρα τη γωνία με έναν άλλο ανοιχνευτή. Και επομένως λοιπόν τα σωμάτια αυτά, τα δύο ηλεκτρόνια, δεν έχουν ταυτότητα με την έννοια ότι γνωρίζουμε την τροχιά τους, αλλά απλώς είναι εντελώς ταυτόσιμα. Έτσι και ακριβώς είδε, και δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε ποιο σωμάτιο είναι ποιο. Αυτή λοιπόν είναι η κβαντομηχανική θεώρηση στατιστικής, σύμφωνα με την οποία τα σωμάτια δεν έχουν μία τροχιά, αλλά έχουν απλώς ανοιχνεύονται σε διάφορα σημεία και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πού πέρασε ο καθένα μέχρι να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε δύο ειδών σωμάτια, τα λεγόμενα φερμιόνια και τα λεγόμενα μποζόνια, τα οποία συσχετίζονται μεταξύ τους με συμμετρία εναλλαγής. Θα δούμε ακριβώς παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Τα φερμιόνια είναι σωμάτια τα οποία έχουν ένα ημιακέραιο σπιν, δηλαδή ενδεύτερον, τρία δεύτερα κλπ. Και τα μποζόνια έχουν ακέραιο σπιν, 0, 1, 2 κλπ. Τώρα, αυτά τα δύο τα σωμάτια αυτά λοιπόν έχουν ολικές κυματοσυναρτήσεις, τα φερμιόνια, οι οποίες είναι αντισυμμετρικές ως προς την εναλλαγή των σωματιδίων. Δηλαδή, εμείς ανοιχνεύουμε μία κοινότητα πιθανότητας, για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχουμε μία ψη τετράγωνο του 1-2, σωμάτιο 1, σωμάτιο 2, και αναφέρεται ουσιαστικά δηλαδή ότι εμείς έχουμε μία πιθανότητα χ να βρούμε το σωμάτιο 1 στη θέση, ας πούμε, θέση α και το σωμάτιο 2 στη θέση β. Έτσι, αυτή δηλαδή το τετράγωνο αυτής της σχηματοσυνάρτησης είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το παλαιθεύσουμε πειραματικά και να δούμε ακριβώς να βρούμε πειραματικά με τι πιθανότητα θα είναι το σωμάτιο στη θέση 1, το σωμάτιο 1 στη θέση α μάλλον, και το σωμάτιο 2 στη θέση β. Αυτό είναι μια πειραματική διαδικασία, την οποία μπορούμε ανά πάσα στιγμή να την έχουμε έτσι υπόψη μας και μετρήσιμη, και την προβλέπει βεβαίως και η ξωσυνέργεια με τη λύση της. Εκείνο το οποίο δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένο είναι η συμμετρία ή αντισυμμετρία της κυματοσυνάρτησης της ίδιας. Δηλαδή, αν η κυματοσυνάρτηση, για παράδειγμα, που έχει του σωματίου 1-2, πώς σχετίζεται με την κυματοσυνάρτηση Ξ2-1. Αφού τα σωμάτια λοιπόν είναι αυτά ταυτόσιμα, θα πρέπει να ισχύει ότι Ξ1-2 τετράγωνο ίσον Ξ2-1 τετράγωνο. Δηλαδή η πιθανότητα να βρούμε το σωμάτιο 1 στη θέση α και το σωμάτιο 2 στη θέση β θα πρέπει λογικά να είναι ίδια με το να βρούμε το σωμάτιο 2 στη θέση α και το σωμάτιο 1 στη θέση β. Γιατί είπαμε τα σωμάτια αυτά είναι ταυτόσιμα, υπό την έννοια δηλαδή ότι δεν έχουν τροχιά, αλλά όταν τα ανοιχνεύουμε δεν ξέρουμε αν ανοιχνεύουμε το σωμάτιο 1 ή το σωμάτιο 2. Ξέρουμε ότι ανοιχνεύσαμε ένα ηλεκτρόνιο στη θέση α και άλλο ένα στη θέση β, ή ένα μποζόνιο τέλος πάντων, ένα άλλο σωμάτιο στη θέση α και ένα άλλο ταυτόσιμο στη θέση β.
Επομένως λοιπόν, αφού η κυματοσυνάρτηση στο τετράγωνο της είναι η ίδια, η ψ1-2 είναι ίση με την ψ2-1 τετράγωνο, η πιθανότητα δηλαδή δεν μπορεί να διαφέρει αν αλλάξουμε τα σωμάτια, η κυματοσυνάρτηση όμως η ίδια μπορεί να είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, μπορεί η ψ1-2 να είναι ίσως συν ή πλην ψ2-1, γιατί και οι δύο περιπτώσεις και με το συν και με το πλην μας οδηγούν ακριβώς την ίδια πιθανότητα, δηλαδή με το τετράγωνο φεύγουν τα συν και πλην και οδηγούμαστε ακριβώς την ίδια πιθανότητα ψ1-2 τετράγωνο και ψ2-1 τετράγωνο. Άρα η κυματοσυνάρτηση η ίδια έχει μια ελευθερία, τουλάχιστον ως προς το πρόσημό της. Μπορεί να είναι είτε συμμετρική ως προς την εναλλαγή των σωματιδίων, είτε αντισυμμετρική. Όταν λοιπόν αυτή η κυματοσυνάρτηση είναι αντισυμμετρική ως προς την εναλλαγή των δύο σωματιδίων, τότε έχουμε ότι έχουμε την περίπτωση των φερμιονίων για τα οποία ισχύει ψ1-2 ίσον ψ2-1. Όταν είναι συμμετρική, δηλαδή υπάρχει το ΣΥ, τότε έχουμε σωμάτια με σπιν 0-1-2 που είναι τα μποζόνια. Τώρα, αν πείτε και τι σημασία έχει τώρα αυτό, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το ΣΥ ή το πλήν, αφού η πυκνότητα πιθανότητας είναι η ίδια και για τη μία και για την άλλη περίπτωση είναι ουσιαστικά το τετράγωνο της υποδοσιάδης είναι το ίδιο. Επομένως λοιπόν υπάρχει όμως μια σημαντική έτσι, διαφοροποίηση υπό την έννοια την εξής, ότι αν έχουμε φερμιόνια τότε θα ισχύει ψ1-1, βάλω και τα δύο σωμάτια ουσιαστικά να είναι στην ίδια κατάσταση και να έχω ψ1-1, έτσι τότε αυτό θα είναι ίσο με την μείον ψ1-1 και επομένως ψ1-1 ίσο με το 0. Βάλω 2 ψ1-1. Έτσι, ίσο με το 0, συνεπάγεται ψ1-1 ίσον με το 0. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν βάλω το σωμάτιο 1 και το σωμάτιο 2 στις ίδιες καταστάσεις, τότε τελικώς η κυματοσυνάρτηση ίσονται με το 0 και δεν έχω κανένα, έχω μηδενική πιθανότητα να έχω το ίδιο σωμάτιο ουσιαστικά στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή δύο ίδια σωμάτια στην ίδια κατάσταση. Επομένως λοιπόν, για τα φερμιόνια έχουμε ψ1-2 ίσον μείον ψ2-1, όπου ψ1-2 ουσιαστικά είναι το γινόμενο, ας το πούμε, ψ1-2 είναι η κυματοσυνάρτηση και εδώ έχω την κατάσταση 1 για το πρώτο σωμάτιο και την κατάσταση 2 για το δεύτερο σωμάτιο. Έτσι, γιατί είναι δυνατόν να έχουν δύο διαφορετικές καταστάσεις στα δύο σωμάτια. Και μείον ψ2-1 είναι η κατάσταση 2 για το πρώτο σωμάτιο και η κατάσταση 1 για το δεύτερο σωμάτιο. Αν τώρα οι 1 και οι 2 καταστάσεις είναι οι ίδιες, τότε βεβαίως βλέπετε ότι έχουμε 0. Από εδώ λοιπόν συνεπάγεται ότι ψ, αν πάμε να βάλουμε ένα φερμιόνιο στην ίδια κατάσταση, δύο φερμιόνια μάλλον στην ίδια κατάσταση, θα παίρνουμε ψ1-1 ίσο με το 0. Τώρα για τα μποζόνια αυτό δεν ισχύει, γιατί για τα μποζόνια έχουμε ψ1-2 ίσον συν ψ2-1 και επομένως λοιπόν για τα μποζόνια μπορώ κάλλιστα να βάλω και τα δύο σωμάτια στην ίδια κατάσταση, δηλαδή ψ κατάσταση 1 και το δεύτερο στην κατάσταση 1 πάλι και να πάρω κάτι που να είναι διάφορο του μηδενός, δηλαδή αυτή η σχέση εδώ πέρα που μου λέει ότι το ψ1-1 απλώς είναι ίσον με ψ1-1 και άρα λοιπόν αυτό προφανώς μπορεί να είναι και διάφορο του μηδενός. Άρα για τα μποζόνια μπορώ πάντα να βάλω δύο μποζόνια στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Λοιπόν, αυτή η ανακάλυψη αυτών των σωματιδίων, λοιπόν, των φερμιονίων και των μποζονίων, αυτή η διαφορά ουσιαστικά αυτή μεταξύ των κυματοσυναρτήσεων, αποδίδεται στον ανακαλύφθηκε τον Wolfgang Pauli, που πήρε τον Νόμπελ Φυσικής το 1945. Έτσι λοιπόν ο Πάουλι είπε ότι επειδή ακριβώς τα φερμιόνια ικανοποιούν αυτή την αντισυμμετρική κυματοσυνάρτηση ως προς την αναλλαγή των δύο σωματιδίων βέβαια πάντα ή των δύο καταστάσεων ισοδύναμα, δύο ηλεκτρόνια στο ίδιο άτομο δεν είναι δυνατόν να έχουν όλους τους κουβατικούς αριθμούς τους ίδιους.
Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε το πολύ μέχρι 2 ηλεκτρόνια αναατομική κατάσταση. Με διαφορετική τιμή δηλαδή της προβολής του σπιν, του κουβαντικού αριθμού της προβολής του σπιν. Και επομένως λοιπόν, γενικότερα για φερμιόνια, με σπιν S, όπου το S μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μια γέρα τιμή, δηλαδή 1 δεύτερον, 3 δεύτερα κλπ. Τότε ο συνολικός αριθμός φερμιονίων ανά κουβαντική κατάσταση είναι 2S συν 1. Δηλαδή αν έχω S με το 1 δεύτερον, μπορώ να πάρω την τιμή μείον 1 δεύτερον και συν 1 δεύτερον, μπορώ να πάρω τις τιμές του το MS. Και επομένως έχω 2S συν 1, 2 επί 1 δεύτερον συν 1, ίσον 2 ηλεκτρόνια σε κάθε κουβαντική κατάσταση. Ουσιαστικά ένα είναι, αλλά απλώς περιλαμβάνουμε και το spin μέσα. Επομένως είναι 2 ηλεκτρόνια σε κάθε κουβαντική κατάσταση πλην του spin. Και αν ενσωματώσουμε φυσικά και το spin, είναι ένα ακριβώς ηλεκτρόνιο σε κάθε κουβαντική κατάσταση. Απ' την άλλη μεριά τα μποζόνια δεν υπόκειται καθόλου στην απαγορευτική αρχή του Παύλου και μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς περιορισμού στην ίδια κουβαντική κατάσταση, χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, είναι κατανοητό αυτό με τα μποζόνια και τα ηλεκτρόνια και τα φερμιόνια. Θέλετε κάποια διευκρίνηση εδώ πέρα, κάτι να συζητήσουμε? Νομίζω είναι αρκετά απλή η σκέψη, αλλά αν θέλετε να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις, πολύ ευχαρίστω. Μία ερώτηση σχετικά με τις αντισυμμετρικές κυματοσυναρτήσεις. Χρησιμοποίησατε δείκτες ψι 1, 2 κτλ. Αυτά φαντάζομαι ότι αφορούν κβαντικούς αριθμούς, LM κτλ. Ακριβώς, δηλαδή ουσιαστικά... Κατάσταση, ναι. Όταν λέμε κατάσταση. Εδώ έχουμε το ψι 1, 2, τα ψι 1 και 2. Το 1, ας πούμε, εκπροσωπεί κβαντικούς αριθμούς του πρώτου σωματιδίου και το 2 εκπροσωπεί κβαντικούς αριθμούς του δεύτερου σωματιδίου. Επομένως λοιπόν αυτοί οι κβαντικοί αριθμοί δεν μπορούν να είναι ταυτόσιμοι και για τα δύο σωμάτια, γιατί αν είναι ταυτόσιμοι, αυτομάτως η αντισυμμετρία αυτή μας μηδενίζει την κυματοσυνάρτηση. Μηδενίζει, ναι. Η οποία κυματοσυνάρτηση, επειδή εκεί προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αυτή την έννοια, έχουμε πει ότι είναι μία συνάρτηση η οποία προσπαθεί να περιγράψει την κατάσταση σωματιδίου, δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε με κάποιους τρόπους κτλ. Πάμε στο ψι τετράγωνο για να βρούμε πυκνότητα πιθανότητας, έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή ουσιαστικά είναι η κατάσταση του συστήματος, έτσι. Αυτό το ψι που γράφω εδώ περιγράφει την κατάσταση του συστήματος των δύο σωματιδίων. Των δύο σωματιδίων. Ναι. Okay. Επομένως λοιπόν αυτή βεβαίως στην πραγματικότητα, επειδή θέλουμε να είναι συμμετροποιημένη, έτσι μπορεί να γραφτεί σαν μία ορίζουσα, έτσι, σαν μία ορίζουσα. Η οποία είναι αυτόματα συμμετρική, δηλαδή δεν μπορεί να είναι απλώς το γινόμενο ψι 1 επί ψι 2, έτσι. Ψι δηλαδή σωμάτιο α πούμε, στην κατάσταση 1 επί σωμάτιο β στην κατάσταση 2, δεν μπορεί να είναι έτσι ψυχα, γιατί αυτή δεν είναι ούτε συμμετρική ούτε αντισυμμετρική. Θα πρέπει να είναι μία μορφή είτε συμμετροποιημένη είτε αντισυμμετροποιημένη, δηλαδή να είναι ή ψι α στην ψι α 1 ψι β 2 συν ή πλην ψι α 2 ψι β 1. Τώρα με το πλην ουσιαστικά είναι σαν να λέμε σαν να έχουμε μια ορίζουσα, έτσι, γιατί αν θυμάστε η ορίζουσα ψι α 1 ψι α ψι β 1, ναι, ψι α 2 ψι β 2 και παίρνουμε εδώ πέρα τώρα την ορίζουσα και ουσιαστικά παίρνουμε αυτή εδώ πέρα την υπέρθεση, η οποία βλέπετε είναι ή συμμετρική ή αντισυμμετρική. Αν είναι ορίζουσα βεβαίως είναι αντισυμμετρική, έτσι από τον ορισμό της, οπότε έχουμε το μείον. Αλλά μπορούμε να ορίσουμε και την αντίστοιχη γραμμικό συνδυασμό με το σύν, οπότε έχουμε την υπέρθεση των μποζονίων κατά τα οποία μπορούμε να έχουμε τη συμμετρία των δύο καταστάσεων. Έτσι γενικά, βέβαια εδώ πέρα σε αυτό το μάθημα δεν θα εντρυφήσουμε και πολύ στις λεπτομέρειες της μορφής κυματοσυνάρτησης, ούτε της ορίζους, ούτε για τρία σωμάτια ή για τέσσερα. Αλλά να σας το αναφέρω έτσι σε συντομία για να πάρετε μια ιδέα που μπαίνουν οι ορίζουσες μέσα, οι οποίες ακριβώς αυτές εισάγουν τη συμμετρία ή την αντισυμμετρία σε ένα σύστημα δύο σωμάτων, αλλά και σε τριών, σε τρία σωμάτια πάλι θα φτιάξουμε μια ορίζουσα αντίστοιχη με τρία σωμάτια αντί για ένα,
που θα έχουν είτε διαφορετικές καταστάσεις είτε την ίδια κατάσταση. Άλλη ερώτηση, κατανοητή απάντηση ή θα λέει να διευκρινίσω σε κάτι άλλο? Ναι, ναι. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Επομένως, λοιπόν, είναι σημαντικό λοιπόν για να καταλάβουμε αν ένα σωμάτιο είναι θερμιόν ή μποζόν, δηλαδή να κάνουμε ικανοποίηση στη στατιστική Fermi-Dirac ή Bose-Einstein, δηλαδή η συμμετρική ή αντισυμμετρική κυματοσυνάρτηση στο σύστημα σωματιδίων, να ξέρουμε το σπιν του. Επομένως, λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα διάφορα σωμάτια και το σπιν του. Το ηλεκτρόνιο έχει σπιν ενδεύθερο, το πρωτόνιο επίσης σπιν ενδεύθερο και είναι φερμιόνι αυτά, το νετρόνιο σπιν ενδεύθερο και είναι φερμιόνιο, το νετρίνο με σπιν ενδεύθερο είναι φερμιόνιο, ένα σωμάτιο που λέγεται ωμέγα μείον έχει σπιν 3 δεύτερο. Αντίστοιχα για μποζόνια, έχουμε το πιόνιο, π0, που έχει σπιν 0, το σωμάτιο α που είναι ένας πυρήνας ηλίου, που αποτελείται από 4 ουσιαστικά φερμιόνια, δηλαδή 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια, που συνολικό, το συνολικό σπίν αυτών είναι 0. Το φωτόνιο, που είναι ο φορέας της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης και αποτελεί και το φως που βλέπουμε γύρω μας, το οποίο έχει σπίν 1. Το δευτέριο, που είναι ένα σπιρήνας ενός νετρονίου και ενός πρωτονίου, είναι ένα ισότοπο του υδρογόνου και έχει σπίν 1. Και το βαριτόνιο ή γκραβιτόνιο, το οποίο είναι ο φορέας της βαρυτικής αλληλεπίδρασης και έχει σπιν 2. Γενικά ισχύει ότι οι φορείς των αλληλεπιδράσεων, όπως για παράδειγμα το φωτόνιο, έτσι και το βαριόνιο, και συγγνώμη και το γκραβιτόνιο, έχουν σπιν ίσο με ακέραιο αριθμό, δηλαδή είναι μποζόνια, ενώ τα σωμάτια τα ίδια μπορεί να είναι φερμιόνια ή μποζόνια αναλόγως με τη μορφή του σωματιδίου και την σύστασή τους. Με βάση λοιπόν αυτή το σκεπτικό και το γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν να καταλάβουν ταυτόχρονα δύο ηλεκτρόνια στην ίδια κατάσταση, μπορούμε να κατανοήσουμε την ατομική δομή διαφόρων ατόμων τοποθετώντας ηλεκτρόνια σε διάφορες στιβάδες. Για παράδειγμα, το υδρογόνο έχει ένα ηλεκτρόνιο στην στιβάδα 1s, έτσι στο 1s, που δείχνει προς τα πάνω. Κατόπιν, όταν έχουμε το ήλιο, βάζουμε κι άλλο ένα ηλεκτρόνιο στην ίδια στιβάδα, με σπιν αντίθετο όμως, για να μην έχουν ακριβώς την ίδια κατάσταση, να έχουν διαφορετικούς κουαντικούς αριθμούς, δηλαδή το NL, ML και MS, να μην είναι όλα ίδια, έτσι. Εδώ για παράδειγμα στην 1S έχουμε το N ίδιο, είναι 1, το L ίδιο είναι 0, το ML και αυτό είναι 0, αλλά το MS βλέπετε διαφέρει και μπορεί να είναι είτε συνενδέθρο είτε πλην ενδέθρο για αυτά τα δύο ηλεκτρόνια. Έτσι έχουμε για παράδειγμα την κατάσταση 1S για το υδρογόνο και την κατάσταση 1S τετράγωνο, 1S2, που βάζουμε δύο ηλεκτρόνια στην κατάσταση 1S, που αντιστοιχεί στο ήλιο. Και αν προχωρήσουμε και παραπάνω, για παράδειγμα πάμε στο λίθιο, βλέπετε πέρα το λίθιο έχει την 1S στιβάδα γεμάτη με δύο ηλεκτρόνια, ένα με σπιν πάνω και ένα με σπιν κάτω, το MS δηλαδή παίρνει τη μέση συν πλην ενδεύθερον, αλλά μετά ξεκινάμε και γεμίζουμε και τη στιβάδα με N ίσο με το 2, που είναι η 2S, και με L ίσο με το 0, και βάζουμε ένα ηλεκτρόνιο εδώ. Αυτή λοιπόν η ηλεκτρονιακή δομή του λιθίου τη γράφουμε σαν 1S2, 2S1, δηλαδή στην 1S στιβάδα, δηλαδή εκεί που έχει N ίσο με το 1 και L ίσο με το 0, βάζουμε δύο ηλεκτρόνια, και στη στιβάδα που έχει N ίσο με το 2, L ίσο με το 2, N ίσο με το 2 λοιπόν, N ίσο 2, L ίσο 2, L ίσο 0 συγγνώμη, βάζουμε ένα ηλεκτρόνιο, έτσι, και αυτό το ηλεκτρόνιο θα έχει ML ίσο με το 0 προφανώς, αφού έχει L ίσο με το 0, και MS για παράδειγμα θα έχει ίσο με το συν ενδεύτερο. Αυτό λοιπόν είναι το ηλεκτρόνιο αυτό που μπαίνει στη στιβάδα 2S1.
Κατόπιν στο βιρύλιο βάζουμε άλλο ένα ηλεκτρόνιο στη στιβάδα 2S για να γεμίσουμε τη στιβάδα 2S. Οπότε παίρνουμε την κατανομή 1S2, 2S2, δηλαδή 2 ηλεκτρόνια στην 1S στιβάδα και 2 ηλεκτρόνια στην 2S με αντίθετα σπιν. Και σταδιακά γεμίζουμε και τις υπόλοιπες στιβάδες στην 2P έτσι, για το βόρειο, για τον μπόρον. Έχουμε λοιπόν 1S2, 2S2, 2P1. Βλέπετε, βάζουμε και ένα ηλεκτρόνιο στη συσφάδα 2P. Για τον άνθρακα έχουμε την 1S2, 2S2, 2P2. Βλέπετε εδώ πέρα παίρνουμε 2P, αλλά εδώ διαφέρουν τα ml. Αυτή έχει ml ίσο με το 1, αυτή έχει ml ίσο με το 0 και τα δύο έχουν spin προς τα πάνω, ms ίσο εν δεύτερον. Όπως βλέπετε έχουν γραφτεί εδώ πέρα. Ναι, να ρωτήσω κάτι εκεί. Ναι, ναι. Δηλαδή στον άνθρακα δεν θα ήταν αποδεκτό να είναι το 2P2 και να είναι στο ίδιο τροχιακό τα 2P, τα 2. Ναι, βλέπετε εδώ πέρα ότι όπως είναι σχεδιασμένο εδώ πέρα είναι ενεργειακό συμφέρον να μπουν τα δύο αυτά ηλεκτρόνια σε δύο θέσεις που να έχουν το διαφορετικό ml. Βλέπετε εδώ πέρα ml ίσον 1 και ml ίσον με το 0. Τώρα, αν τυχόν και πάμε στο άζωτο, εκεί πλέον βάζουμε και στο ml ίσον με το μείον 1 της άλλου ένα ηλεκτρόνιο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έτσι και ούτω καθεξής, σταδιακά γεμίζουμε όλες τις στιβάδες με αυτόν τον τρόπο. Τώρα βεβαίως θα μπορούσε κανείς θεωρητικά να πάρει μια διεγερμένη κατάσταση στην οποία έχουμε πάρει εδώ πέρα δύο ηλεκτρόνια. Αυτό ουσιαστικά είναι μια κατάσταση του άνθρακα που είναι μια διεγερμένη κατάσταση. Έτσι, αλλά είναι ουσιαστικά πάλι άνθρακα, δεν είναι φυσικά άλλο στοιχείο. Ναι, αλλά είναι αποδεκτή πάνω. Είναι αποδεκτή, δεν είναι λαθασμένη, απλώς δεν έχει τη χαμηλότερη δυνατή ενέργεια. Εμείς κοιτάζουμε τώρα να δούμε τον άνθρακα στη θεμελιώδη του κατάσταση. Όχι σε καταστάσεις που να έχουν παραπάνω ενέργεια. Αλλά και αυτή είναι αποδεκτή. Βέβαια δεν έχει κάποιο θέμα όσον αφορά την αναγορευτική αρχή του Παύλη. Άλλωστε η μορφή της ηλεκτρονολογικής δομής δεν αλλάζει. Βλέπετε θα παραμείνει η ίδια. Αυτή εδώ. Αλλά πάντα αναφέρουμε την χαμηλότερη ενέργεια που μπορεί να θεωρηθεί. Ομοιώζουμε το άζωτο. Βλέπετε έχουμε 3 για το ml ίσο με το 1. ml ίσο με το 0. Και ml ίσο με το μείον 1. Και αντίστοιχα τα S, τα MS είναι ίσο με το ενδεύτερο και στα τρία αυτά ηλεκτρόνια. Και ούτω καθεξής γεμίζουμε σταδιακά τις στιβάδες με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε πάντοτε την ελάχιστη δυνατή ενέργεια. Και βλέπετε εδώ πέρα όλες τις ηλεκτρονιακές δομές για όλα τα άτομα, το υδρογόνο, έτσι το ήλιο, το λίθιο. Και βλέπετε εδώ πέρα και την ενέργεια ιονισμού, δηλαδή πόσο σταθερό είναι το άτομο. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια ιονισμού, τόσο πιο δύσκολο είναι να αφαιρέσουμε ένα ηλεκτρόνιο από το άτομο αυτό, να το μετατρέψουμε δηλαδή σε ηλεκτρόνιο το οποίο είναι σε μια κατάσταση ιονισμένη, δηλαδή του λείπει ένα ηλεκτρόνιο. Βλέπετε λοιπόν για το υδρογόνο, η ενέργεια ιονισμού είναι 13,6 περίπου. Και ακριβώς διότι η ενέργεια θεμελιώδης κατάστασης είναι μείον 13,6 EV. Για το ήλιο από την άλλη μεριά, βλέπετε εδώ πέρα επειδή είναι ένα ευγενές αέριο, μόλις βάλουμε δεύτερο ηλεκτρόνιο και γεμίσουμε τη στιβάδα S, αμέσως ανεβαίνει απότομα η ενέργεια ιονισμού. Σχεδόν διπλασιάζεται. Γίνεται 24 EV. Γιατί είναι ενεργειακός προτιμητέο, αν λύσει κανείς εξού του Ρέντγκερ. Αριθμητικά βεβαίως, γιατί και σε αυτά τα πολυηλεκτρονικά άτομα δεν μπορεί να λυθεί ίσως η Ρέντγκερ με αναλυτικό τρόπο στα περισσότερα. Πρέπει να τα λύσει κανείς με αριθμητικές μεθόδους ή με προσεγγίσεις. Και βλέπει τότε λοιπόν ότι η ενέργεια από τη λύση εξίσωσης της Ρέντγκερ προκύπτει ότι είναι ενέργεια ιονισμού, είναι 24 EV. Είναι δύσκολο να ιονίσεις δηλαδή το ήλιο, πολύ πιο δύσκολο από το ότι να ιονίσεις το υδρογόνο. Στο λίθιο όμως, όταν πάμε να βάλουμε άλλο ένα ηλεκτρόνιο στη στιβάδα 2S, τότε αυτό το ηλεκτρόνιο δεν είναι πολύ καλά συνδεδεμένο.
και είναι σχετικώς εύκολο να το βγάλει κανείς εκτός του ατόμου, να τα αιωνίσει δηλαδή. Και βλέπετε πάει 5,4 eV η ενέργεια ιονισμού. Μόλις βάλουμε δεύτερο ηλεκτρόνιο στο βιρίλιο, τότε αμέσως η ενέργεια ιονισμού αυξάνει σημαντικά και πάει στα 9 eV, αλλά παραμένει ακόμα μικρότερη από την ενέργεια ιονισμού του υδρογόνου. Κατόπιν αντίστοιχα, όταν αρχίζουμε και γεμίζουμε τη στιβάδα P, η ενέργεια παραμένει περίπου ίδια. Όταν όμως αρχίζει και γεμίζει στη βάδα P, βλέπετε όσο τη γεμίζουμε τη στιβάδα P, τόσο αυξάνεται και η ενέργεια ιονισμού του ηλεκτρονίου, το οποίο είναι το του ατόμου, να βγάλουμε ένα ηλεκτρόνιο εκτός. Και βλέπετε, μόλις γεμίσουμε πλήρως τη στιβάδα P, οπότε φτιάχνουμε πλέον αυτό που λέγεται ένα ευγενές αέριο που λέγεται νέον, τότε η ενέργεια ιονισμού ξαφνικά εμφανίζει ένα μέγιστο. Μόλις συμπληρωθεί δηλαδή η 2P στιβάδα, το άτομο γίνεται πιο ευσταθές και δεν επιτρέπει εύκολα να ιονιστεί κάποιο άτομο. Φυσικά όσο ανεβάζουμε τη στιβάδα P ανεβαίνουν και τα πρωτόνια στον πυρήνα, έτσι, γιατί το άτομο θα είναι ουδέτερο. Άρα αυξάνεται και το φορτίο του πυρήνα, αλλά όμως βλέπετε ότι δεν πάει, ας πούμε, αναλογικά. Όσο αυξάνεται το φορτίο του πυρήνα, αυξάνεται και η ενέργεια ιονισμού. Εδώ έχει ένα μέγιστο. Και μετά μόλις βάλουμε κι άλλο ένα ηλεκτρόνιο στη στιβάδα 3S, οπότε φτιάχνουμε το λεγόμενο στοιχείο νάτριο, τότε αυτόματα ξαναπέφτει πάλι η ενέργεια ιονισμού, έτσι, γιατί πια δεν έχουμε συμπληρώσει κάποια στιβάδα, και γίνεται πάλι 5,138 eV. Βάζουμε κατόπιν άλλο ένα και γεμίζουμε τη στιβάδα 2S, ανεβαίνει η ενέργεια ιονισμού, αλλά μόλις βάλουμε το επόμενο ηλεκτρόνιο, το 3P, βλέπετε ξαναπέφτει η ενέργεια ιονισμού, γιατί πλέον γεμίσαμε τη μία στιβάδα και βάζουμε σε μία καινούργια στιβάδα ηλεκτρόνιο. Και ούτω καθεξής, και μετά έχουμε πάλι άνοδο μέχρι τα 15 eV, όταν γεμίσουμε τη στιβάδα 3P, και ούτω καθεξής, κάθε φορά που γεμίζουμε μία στιβάδα δηλαδή, το άτομο γίνεται πιο ευσταθές και είναι δύσκολο βεβαίως να ιονιστεί. Και αν το δούμε και διαγραμματικά αυτό το φαινόμενο, βλέπετε εδώ για παράδειγμα ότι πράγματι κάθε φορά που γεμίζει μια στιβάδα, όπως το ήλιο που γεμίζει η 1S, στο νέον που γεμίζει η 2P, στο αργό που γεμίζει η 3P, βλέπετε έχουμε μέγιστα, τα μέγιστα είναι φθήνοντα, επομένως είναι όλο και λιγότερο έτσι ισχυρό αυτό το φαινόμενο, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι κάθε φορά που έχουμε το γέμισμα μιας στιβάδας, αυξάνεται αντίστοιχα και η ενέργεια ιονισμού, γιατί γίνεται πιο σταθερό το άτομο, και αυτό συμβαίνει σε όλο τον περιοδικό πίνακα, καθώς αυξάνουμε βεβαίως τον ατομικό αριθμό Z. Υπάρχει κάποιο ερώτημα στο σημείο αυτό, κάποιο σχόλιο? Και αντίστοιχα ελαχιστοποιείται η ενέργεια ιονισμού. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η πτώση από το νέο στο αργό είναι πιο μεγάλη από το αργό στο κρυπτό όμως. Από το νέο το αργό, ναι, είναι πιο αργή βεβαίως. Υπάρχει μια πιο... πολύ πιο εμφανίση. Ναι, ναι, είναι πολύ πιο εμφανή. Βέβαια στις μικρές στιβάδες είναι πολύ πιο εμφανές το φαινόμενο. Μετά λίγο εξισορροπεί λίγο πολύ. Λόγω της πρόσθεσης των πολλών ηλεκτρονίων γίνεται αυτό. Τώρα, αυτή είναι η βασική ιδέα, αλλά το θέμα είναι η ακριβής λόγος πρέπει να λύσει κανείς την εξίσωση Σρέντιγκερ για πολυηλεκτρονιακά άτομα, για να κατανοήσει ακριβώς το μηχανισμό με τον οποίο αυξάνεται αυτή του είδους. Υπάρχει αυτή η προτίμηση για να γεμίζουν αυτές οι στιβάδες. Δηλαδή δεν είναι προφανής με απλά λόγια να καταλαβεί κανείς γιατί θα πρέπει να γεμίζει κάθε στιβάδα. Κάθε φορά που γεμίζει κάθε στιβάδα είναι, ας πούμε, και πιο ευσταθές το άτομο. Αλλά είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και καλό είναι κανείς να το έχει υπόψη του και έχει να κάνει και με το ότι πώς ορίζουμε και τα λεγόμενα ευγενή αέρια, που είναι τα πιο ευσταθή στοιχεία και τα οποία δεν έχουν κάποια έτσι δυναμική για να σχηματίσουν ενώσεις, γιατί είναι από μόνα τους ιδιαίτερα ευσταθή. Ενώ βλέπετε αυτά τα στοιχεία εδώ πέρα, το λίθιο, το νάτριο, που έχουν πολύ μικρό αέριο ιονισμού, δηλαδή είναι εύκολο κανείς να τους αποσπάσει το ηλεκτρόνιο, αυτά τείνουν να δημιουργούν εύκολα μόρια με ανταλλαγή αυτού του, δίνουν αυτό το ηλεκτρόνιο πολύ εύκολα, έτσι, και ενσωματώνονται μέσα σε μόρια. Ενώ το να φτιάξεις μόριο με το ήλιο ή με το νέον είναι δύσκολο, γιατί δεν θέλουν να μοιράζονται το ηλεκτρόνιο τους, είναι πολύ ευσταθή από μόνα τους και δεν επιθυμούν
να δημιουργήσουν μόρια. Έτσι, δηλαδή ενεργειακά δεν είναι προτιμητέο. Είναι προτιμητέο, είναι πολύ ευσταθή από μόνο της. Άλλες ερωτήσεις, σχόλια. Ωραία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το μοριακό δυναμικό. Αν έχουμε ένα μόριο, λοιπόν, τότε μπορούμε να προσεγγίσουμε τη συνολική δυναμική ενέργεια των δύο ατόμων που φτιάχνουν ένα διατομικό μόριο ως μια υπέρθεση δύο παραγόντων, έναν ελκτικό παράγοντα που είναι αυτός εδώ πέρα, βλέπετε, μείον α, μια σταθερά α διάριστη n, που είναι ένα ελκτικός όρος που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι πυρήνες έλκουν τα ηλεκτρόνια του μολύου και επομένως, λοιπόν, μέσω αυτής της έλξης δημιουργείται και μια έλξη μεταξύ των δύο πυρήνων και επιπλέον υπάρχει ένας δεύτερος όρος, αποστικός όρος, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι δύο πυρήνες αποθούνται μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει το ελκτικό κομμάτι που έχει να κάνει ότι συνδέονται τα δύο μέσω της έλξης προς το κοινό ηλεκτρονιακό νέφος. Οι πυρήνες έλκουν το κοινό ηλεκτρονιακό νέφος, αλλά ταυτόχρονα οι πυρήνες αποθούνται μεταξύ τους, που είναι και αυτός ένας παράγοντας και πρέπει και αυτός να ληφθεί υπόψη. Η σχετική, ας πούμε, ισχύ των δύο αυτών παραγόντων καθορίζεται από τις σταθερές αυτές της ΑΒ και από τους παράγοντες αυτούς, από τις εκθέτες αυτούς N και M, και είναι διαφορετική για κάθε μόριο. Αυτό φυσικά είναι ένα φαινομενολογικό μοντέλο, έτσι δεν είναι κάτι που είναι ακριβές, αλλά περιγράφει σε ικανοποιητικό βαθμό τα δυναμικά πολλών μορίων. Και εδώ βλέπετε σε μια γραφική παράσταση το συνδυασμό αυτών των όρων. Αυτός είναι ο ελκτικός όρος, έτσι που βλέπετε είναι, οδηγεί σε αρνητικό δυναμικό, ελκτικό δηλαδή δυναμικό. Εδώ είναι ο αποστικός όρος. Ο συνδυασμός των δύο δίνει ένα δυναμικό δέσμιας καταστάσεως, στην οποία η απόσταση μεταξύ του, αυτή είναι η απόσταση μεταξύ των δύο πυρήνων. Ενεργειακά έχει ένα ελάχιστο, αυτή είναι η πιο ευσταθής, αν θέλετε, απόσταση μεταξύ των δύο πυρήνων. Και από εκεί πέρα μπορεί αυτή η κατάσταση να αυξομειώνεται και να υπάρχει, να λειτουργεί δηλαδή αυτό το δυναμικό σαν ένας αρμονικός ταλαντωτής. Εδώ στο ελάχιστο βλέπετε μοιάζει πολύ με ένα παραβολικό δυναμικό, οπότε κοντά στο ελάχιστο λειτουργεί σαν ένας αρμονικός ταλαντωτής και επομένως και το δυναμικό, αν θέλετε, το ενεργειακό φάσμα του μορίου εμπεριέχει μέσα του και όρους που αντιστοιχούν σε αρμονικό ταλαντωτή, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει εδώ ένα ελάχιστο και γύρω από αυτό το ελάχιστο το δυναμικό μπορεί να προσεγγιστεί σαν ένα δεύτερον κάπα αρ τετράγωνο. Έτσι, γιατί ο γραμμικός όρος δεν υπάρχει, αφού είμαστε στο ελάχιστο, έτσι υπάρχει, είναι περίπου ένα δεύτερον κάπα αρ τετράγωνο εδώ κοντά στο ελάχιστο του δυναμικού. Άρα έχουμε ένα αρμονικό ταλαντωτή και έχουμε βεβαίως και το αντίστοιχο φάσμα του αρμονικού ταλαντωτή που θα δούμε και παρακάτω. Και βλέπετε εδώ ουσιαστικά την ολική ενέργεια ενός μορίου και συγκεκριμένα εδώ πέρα είναι του μορίου του χλωριούχου νάτριου. Χλωριούχο νάτριο. Και βλέπουμε εδώ ουσιαστικά την ενέργεια του μορίου και ακριβώς βλέπετε ένα ελάχιστο που ευνοεί μια συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ των δύο πυρήνων του νατρίου και του χλωρίου, που είναι περίπου 0,24 νανόμετρα είναι η ενεργειακά προτιμόμενη απόσταση μεταξύ των δύο αυτών πυρήνων στο μόριο αυτό, αλλά βεβαίως υπάρχουν ταλαντώσεις γύρω από αυτό το ελάχιστο που αντιστοιχούν στο φάσμα του λεγόμενου αρμονικού ταλαντωτή. Τώρα, πέρα από αυτό εδώ πέρα το ελάχιστο, βεβαίως υπάρχουν κάποιοι βαθμοί ελευθερίας που μπορούν να διεγείρουν το μόριο σε διάφορες κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση έχει να κάνει με την περιστροφή. Έτσι, αν έχουμε ένα διατομικό μόριο, για παράδειγμα, μπορεί αυτό να περιστρέφεται, έτσι βλέπετε γύρω από τον άξονα τον Z εδώ, ή γύρω από τον άξονα τον Ψ, και αυτή η περιστροφή εμπεριέχει μέσα της ενέργεια, ένα ενεργειακό φάσμα, το οποίο μπορούμε να το παρατηρήσουμε μέσα από μεταπτώσεις ενεργειακές του μορίου αυτού, λόγω μετάπτωσης από μια περιστροφική κατάσταση σε μια άλλη. Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε λοιπόν αυτό το φάσμα,
πρέπει να μελετήσουμε την ενέργεια που έχει αυτό το μόριο λόγω της περιστροφικής του κατάστασης, λόγω της περιστροφικής κατάστασης, περιστροφικής κατάστασης των, του μορίου γύρω από κάποιον άξονα που θεωρούμε ότι περνάει από το κέντρο μάζας. Ας υποθέσουμε ότι εδώ στο όμικρον είναι το κέντρο μάζας του μορίου. Η ενέργεια λοιπόν αυτή του μορίου είναι ίση με εν δεύτερον εμένα V1 τετράγωνο συν εν δεύτερον M2 V2 τετράγωνο, όπου V1 και V2 είναι οι ταχύτητες των δύο ατόμων, των δύο πυρήνων ουσιαστικά που αποτελούν τα κέντρα των, των δύο ατόμων που έλκονται για να δημιουργήσουν αυτό το μόριο σε μια δέσμια κατάσταση. Τώρα, επειδή η κατάσταση αυτή είναι περιστροφική, θα έχουμε το V1 θα είναι ίσο με ω επί R1, ας πούμε ότι περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω το μόριο γύρω τον άξονα των Z ή γύρω τον άξονα των Ψ. Το V2, ο βλέπετε στο σχήμα, θα είναι ω επί R2, είναι η γωνιακή ταχύτητα επί την απόσταση του πυρήνα από το κέντρο μάζας γύρω από τον οποίο γίνεται η περιστροφή. Αν θέσουμε λοιπόν εδώ αυτές τις δύο σχέσεις, εδώ σε αυτή τη γενική σχέση για την ενέργεια, παίρνουμε τη γνωστή μας σχέση ότι αυτό είναι ίσον με εν δεύτερον εμένα επί R1 τετράγωνο συν M2 επί R2 τετράγωνο και όλο αυτό επί ω τετράγωνο. Βλέπετε βγαίνει κοινός παράγοντας η γωνιακή ταχύτητα ω περιστροφής του μορίου. Αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο βρίσκεται σε αυτή την παρένθεση το ονομάζουμε ροπή αδράνειας του μορίου ως προς τον άξονα περιστροφής που στη δική μας την περίπτωση είναι το κέντρο μάζας του μορίου. Αυτό λοιπόν επομένως μπορεί να γραφτεί με τη μορφή εν δεύτερον γιώτα επί ωμέγα τετράγωνο. Τώρα, αντίστοιχα αυτό το γιώτα, η ροπή αδράνειας δηλαδή, εμπαίνει μέσα και στη στροφορμή του μορίου και μπορούμε αυτή την ενέργεια να την εκφράσουμε και στην αρτή της στροφορμής. Γιατί θέλουμε να εκφράσουμε την ενέργεια στην αρτή της στροφορμής? Γιατί θέλουμε να εκφράσουμε τη χαμιλτονιανή στην αρτή της στροφορμής και γιατί ξέρουμε ότι η στροφορμή έχει συγκεκριμένους κουβαντικούς αριθμούς, έτσι, από τους οποίους μπορούμε να βγάλουμε το φάσμα του μορίου. Θέλουμε λοιπόν να εκφράσουμε την ενέργεια στην αρτή της στροφορμής. Για να το πετύχουμε αυτό, θέλουμε να εκφράσουμε τη στροφορμή επίσης στην αρτή της ροπής αδράνειας του μορίου. Η στροφορμή λοιπόν, με τι θα ισούται? M1, V1 επί R1, δηλαδή V εξωτερικός επί R, αλλά εδώ πέρα θεωρούμε ότι είναι κάθε ταχύτητα στο R, επομένως είναι M1, V1, R1, βεβαίως το παίρνω το μέτρο της στροφορμής εδώ, έτσι. Συν M2, V2 επί R2, και επειδή το V1 είναι ίσο με το ωμέγα R1 και το V2 είναι ίσο με ωμέγα R2, αυτό γράφεται σαν M1, R1 τετράγωνο συν M2 R2 τετράγωνο επί ω. Όπου εδώ πέρα χρησιμοποιείς αυτές εδώ πέρα τις δύο σχέσεις για το V1 και για το V2. Έτσι. Και βλέπετε εμφανίστηκε πάλι εδώ η στροφορμή μας, η συγγνώμη η ροπή αδράνειας. Αυτό λοιπόν είναι ίσο με το Y επί ω. Επομένως λοιπόν βλέπετε ότι αυτό το Y επί ω εμφανίστηκε ως στροφορμή, άρα λοιπόν την ενέργεια εδώ που ήμουν μπορώ να την γράψω σαν Y τετράγωνο, ω τετράγωνο, δια 2 Y, που δηλαδή προσθέτω και διαιρώ με το Y ουσιαστικά, και βλέπετε εμφανίστηκε εδώ στον αριθμητή η στροφορμή στο τετράγωνο, αυτό λοιπόν γράφεται σαν L τετράγωνο, δια 2 Y, άρα εξέφρασα βλέπετε την ενέργεια συναρτής της στροφορμής και της ροπής αδράνειας. Τώρα, επειδή μπήκε η στροφορμή στο παιχνίδι και ξέρω ότι η στροφορμή στην κυβατομηχανική ως τελεστής μπορεί να πω στη χαμιλτονιανή μου μάλλον ως Ace ίσον H τελεστής πλέον ίσον L τελεστής τετράγωνο δια 2i, από εδώ προκύπτει ότι οι δύο τιμές στροφορμή, δηλαδή οι δυνατές τιμές της ενέργειας θα είναι ίσες με τις δύο τιμές στροφορμής εΛ ουσιαστικά, θα είναι ίσον με το L επί L συν 1
επί H bar τετράγωνο, που είναι οι δύο τιμές της στροφορμής στο τετράγωνο, δια 2i. Άρα οι δύο τιμές του μορίου αυτού της ενέργειας είναι L επί L συν 1 δια 2i. Το μισό λεπτό. Δεν είναι καλή ώρα, με συγχωρείτε, επειδή είμαστε μια συνάντηση. Υπάρχει ένα παιδιά στην πράγμα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε αυτό εδώ πέρα το φάσμα λοιπόν και βλέπετε ακριβώς ποιες είναι οι δυνατές τιμές ενέργειας αυτού του διατομικού μορίου. Τώρα, η στροφορμή εν γέννη μπορεί να εκφραστεί και στην αρτήση του άλλων μεταβλητών, όχι στροφορμή, η ροπή αδράνειας, το γιώτα, είναι M1, είπαμε, R1 τετράγωνο, συν M2, R2 τετράγωνο, και το κέντρο μάζας, τα R1 και R2 είναι από εσάς από το κέντρο μάζας, επομένως ισχύει ότι το R του κέντρου μάζας εξορισμού είναι ίσον με M1 διάνυσμα του κέντρου μάζας, M1 R1 διάνυσμα, συν M2 R2 διάνυσμα. Και επομένως λοιπόν, αν το πάρουμε αυτό να είναι στο 0, δηλαδή ουσιαστικά πάρουμε το κέντρο των συντεταγμένων μας στο 0, αυτό το βάλουμε 0 δηλαδή, αυτό συνεπάγεται ότι M1 R1 ίσον M2, μάλλον να το πούμε λίγο διαφορετικά, το R1 γίνεται, το μέτρο του γίνεται R1, το R2 όμως είναι στην αντίθετη μεριά, αλλά γίνεται μείον R2, και έτσι έχουμε από εδώ συνεπάγεται ότι M1 R1 μείον M2 R2 ίσον με το 0 συνεπάγεται M1 R1 ίσον M2 R2. Επομένως έχουμε μία σχέση εδώ πέρα μεταξύ των R1 και R2. Όταν το κέντρο μάζας, όταν το κέντρο περιστροφής περνάει από το κέντρο μάζας. Και επιπλέον έχουμε ότι αν ορίσουμε μία νέα μεταβλητή ουσιαστικά, η οποία θα είναι ότι R0, που είναι η απόσταση μεταξύ των μοδίων, τα ονομάζουμε R1 συν R2, και τώρα μπορούμε να περάσουμε ουσιαστικά να εκφράσουμε ουσιαστικά το κέντρο μάζας μας στην αρτήση του R0 και των δύο μαζών του μορίου. Λοιπόν, επομένως λοιπόν έχουμε εδώ πέρα δύο σχέσεις, μία σχέση στην πούμε αυτή σχέση 1, που σχετίζει τα R1 και R2, και μία άλλη σχέση στην πούμε 2, που σχετίζει το R0, που μας ορίζει ουσιαστικά το R0, που είναι η απόσταση μεταξύ των δύο μορίων, βλέπετε αυτό η απόσταση είναι το R0, και μπορούμε να εκφράσουμε τώρα πλέον να απαλείψουμε μάλλον τα R1 και R2 προς όφελος του R0 και των μαζών ουσιαστικά των δύο μορίων, οπότε μπορούμε να εκφράσουμε την ροπή αδράνειας ΙΣΜ αντί να την ορίσουμε ως M1 R1 τετράγωνο συν M2 R2 τετράγωνο, να την εκφράσουμε στην αρτήση του R0 μόνον, έτσι, και των μαζών φυσικά των δύο ατόμων. Οπότε έτσι μπορούμε να αποδείξουμε ότι το ΙΣΜ γράφεται σαν μ επί R0 τετράγωνο, που το μ είναι η λεγόμενη ανοιγμένη μάζα, η οποία ορίζεται ως M1, M2, δια M1, συν M2. Και έτσι μπορούμε να εκφράσουμε τη ροπή αδράνεια στην αρτήση της ανοιγμένης μάσας και της απόστασης μεταξύ των δύο μορίων εναλλακτικά, αντί να την εκφράσουμε σαν M1, R1 τετράγωνο, συν M2, R2 τετράγωνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν το πιο σημαντικό αποτέλεσμα εδώ πέρα είναι ότι το E με δίκτυ L δίνεται από αυτή εδώ πέρα τη σχέση, στην αρτήση του κβαντικού αριθμού L, και το I είναι η ροπή αδράνειας ως προς το κέντρο μάζας, η οποία γράφεται σαν μ επί R0 τετράγωνο, όπου R0 είναι η απόσταση μεταξύ των δύο μαζών. Υπάρχει κάποιο ερώτημα εδώ πέρα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα?
Κάποιο σχόλιο? Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε ότι η απόσταση είναι ίση με το μήκος του δεσμού, δηλαδή στο μήκος του δεσμού υπολογίζουμε την ακτίνα του ατόμου. Ναι. Εδώ στο μήκος του δεσμού είναι ουσιαστικά αυτό μας δίνει τη διάσταση του μορίου, έτσι δεν είναι η ακτίνα του ατόμου, γιατί το ακτό... Όχι, όχι. Ναι, ναι αλλά λέει, το μήκος του δεσμού είναι από την περιφέρεια ή από το κέντρο του ενός μορίου του ατόμου μέχρι το κέντρο του άλλου. Είναι από το κέντρο του ενός ατόμου μέχρι το κέντρο του άλλου, αλλά η διαφορά είναι μικρή, δηλαδή δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ακριβώς, γιατί εδώ πέρα τώρα αυτές είναι ορισμοί κλασικής μηχανικής, οι οποίοι ορισμοί κλασικής μηχανικής υποθέτουν ότι τα σωμάτια αυτά είναι σημειακά. Επομένως, στα πλαίσια της κλασικής μηχανικής δεν έχει και τόση σημασία έτσι, το μέγεθος των δύο ατόμων που φτιάχνουν το μόριο. Θα θεωρούμε ότι είναι κατά προσέγγιση δύο σημειακά σωμάτια, έτσι. Βέβαια, αν είναι σφαιρικά συμμετρικό το κάθε άτομο, εντάξει, κατά προσέγγιση είναι σωστή αυτή η υπόθεση. Αφενός, γιατί είναι πολύ μικρότερα από το μήκος του δεσμού, συνήθως, αλλά ακόμα και αν δεν είναι πολύ μικρότερα, επειδή είναι δύο σφαιρικά συμμετρικά, θα θεωρούμε σφαιρικά συμμετρικά τα δύο άτομα, πάλι είναι μια καλή προσέγγιση. Okay. Άλλες ερωτήσεις? Εδώ βλέπετε λοιπόν, τα έκανα όλα πολύ αναλυτικά. Στη διαφάνεια την οποία θα λάβετε δεν είναι τόσο αναλυτικά, αλλά οι τύποι τους εμφανίζουμε λίγο απότομα. Θα σας δείξω λίγο τώρα, αφού είδατε ακριβώς πώς προκύπτουν όλα αυτά, θα σας δείξω λίγο για τις σχέσεις τις οποίες εμφανίζονται εδώ στη διαφάνεια, οι οποίες είναι λίγο απότομες, αλλά εγώ τα απέδειξα όλα με μεγάλη λεπτομέρεια εδώ. Έχουμε λοιπόν, βλέπετε την ολική ενέργεια, γράφουμε L τετράγωνο δια 2A, και βλέπετε εδώ πέρα εμφανίζεται το L τετράγωνο ως διαμαγείας, έτσι, από πού και ως πού αυτό να είναι L τετράγωνο δια 2A. Βεβαίως στην κλασική μηχανική κανονικά, όποιος το έχει κάνει, αυτό θα του φαίνεται πολύ λογικό, αλλά υποθέτω εγώ ότι μπορεί να το έχετε ξεχάσει από τη ΦΙΑ 24, φαντάζομαι ότι το έχετε κάνει αυτό στην πέρα, αλλά και ακόμα και δεν το έχετε κάνει, εγώ σας τα απέδειξα λεπτομερώς. Άρα λοιπόν αυτό το τύπο τον αποδείξαμε λεπτομερέστατα. Ο τύπος αυτός που σχετίζει τα R1 και τα R2 και αυτό τον αποδείξαμε, γιατί προκύπτει από το γεγονός ότι το κέντρο βάρους RCM είναι ίσο με το 0. Ουσιαστικά πήραμε την αρχή των αξώνων μας, δηλαδή πάνω στο κέντρο μάζας, από το οποίο προκύπτει ότι M1 R1 μείον M2 R2 ίσο με το 0 και από εκεί προκύπτει αυτή η πέρα σχέση. Τώρα, επιπλέον, εδώ μπορούμε να έχουμε, ορίσαμε το R0, την απόσταση μεταξύ των δύο ατόμων, ως R1 στην R2, και τώρα μπορούμε να απαλείψουμε ουσιαστικά το R1 ή το R2 προς όφελος του R0 και να έχουμε αυτή εδώ πέρα τη σχέση, να εκφράσουμε το R0 δηλαδή στην αρτήση του R2 ή μόνο στην αρτήση του R1. Το κέντρο μάζας, θυμάστε, το οποίο ήταν ICM, ίσον M1 R1 τετράγωνο συν M2 R2 τετράγωνο, το εκφράζουμε στην αρτήση της ανοιγμένης μάζας και του R0 από τη σχέση αυτή την R0 από αυτή τη σχέση και αυτή τη σχέση απαλήφουμε τα R1 R2 και εκφράζουμε έτσι είχαμε πει τη ροπή αδράνειας όπως έδειξε και προηγουμένως. Τη στροφορμή αντίστοιχα την εκφράζουμε σαν γιώτα επί ωμέγα και βλέπετε εδώ πέρα την απόδειξη. Η ανοιγμένη μάζα ορίζεται με αυτή εδώ πέρα την έκφραση και μπαίνει ακριβώς εδώ στη στροφορμή στην αρτήση του R0. Συγγνώμη, στην ροπή αδράνεια στην αρτήση του R0. Και τελικώς αποδεικνύει κανείς αυτή τη σχέση που απέδειξα προηγουμένως αναλυτικά, που μας δίνει την ενέργεια περιστροφής του μορίου στην αρτήση του κυβαντικού αριθμού L για L ίσο με το 0, 1, 2 κλπ. Λοιπόν, αυτή είναι η ενέργεια περιστροφής λοιπόν και μπορούμε να γράψουμε αυτό το φάσμα το ενεργειακό για διάφορες τιμές του L, βλέπετε για L ίσο με το 0, για L ίσο με το 1, L ίσο με 2, βλέπετε αυξάνει σιγά σιγά η απόσταση των διαφόρων ενεργειακών επιπέδων καθώς ανεβαίνουμε στο L, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η δευτεροβάθμια έκφραση, πάει σαν L τετράγωνο συν L, που είναι σαν L τετράγωνο δηλαδή για μεγάλα L και βλέπετε ότι όσο αυξάνει το L, αυξάνεται και η ενεργειακή απόσταση μεταξύ των διαφόρων ενεργειακών σταθμών του μορίου. Πρέπει να έχουμε εδώ πέρα υπόψη μας, βέβαια, τον κανόνα επιλογής,
σύμφωνα με τον οποίο στις μεταβάσεις το L αλλάζει κατά μία μονάδα πάντα. Δηλαδή, αν πάμε από την Ellison 4 να πάμε στην Ellison 2, αυτή απαγορεύεται. Αλλά μπορούμε από την Ellison 4 στην Ellison 3 και αντιστρόφως. Από την Ellison 3 στην Ellison 4 να έχουμε φάσμα απορρόφησης. Δηλαδή, πέφτει ένα φωτόνιο εδώ με κατάλληλη συχνότητα και μπορεί να διεγείρει το μόριο από το Ellison 3 στο Ellison 4 ή από το Ellison 2 στο Ellison 3, αλλά όχι από το Ellison 2 στο Ellison 4. Ισχύει δηλαδή ο κανόνας επιλογής ότι το Δέλτα Ellison με τη μονάδα, όπως είχαμε δει και στην περίπτωση των συνήθων των ατομικών μεταβάσεων. Τώρα εδώ βλέπετε για παράδειγμα μία μετάβαση που μπορεί να μεταβεί ένα μόριο από την κατάσταση L-1 στην κατάσταση EL, οπότε να έχουμε μία διέγερση δηλαδή του μορίου και η ενεργική διαφορά αυτή μπορεί να εκφραστεί με αυτή εδώ πέρα τη μορφή, που αν κάνουμε εδώ τις πράξεις θα δούμε ότι αυτό είναι ανάλογο του L, δηλαδή του τελικού, του κουβαντικού αριθμού της στροφορμής στην τελική κατάσταση, έτσι, στην κατάσταση που εκεί που εμφανίζεται η απορρόφηση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι το ΔΕ είναι ανάλογο του L. Όσο μεγαλύτερο είναι το L, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενέργεια, όσο μεγαλύτερη είναι η στροφορμή της τελικής κατάστασης, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενέργεια μετάβασης που απαιτείται για την απορρόφηση αυτή του φωτονίου, έτσι, για την διέγερση. Βλέπουμε λοιπόν το φωτόνιο αυτό που θα χρειαστεί για να μπορέσει να προκαλέσει αυτή τη μετάβαση, έχει μια γωνιακή συχνότητα ω, που είναι ίσο με την ενεργειακή διαφορά δια h-bar, γιατί προφανώς ισχύει δέλτα ε, ίσον h-bar επί ω για το φωτόνιο το οποίο θα χρειαστεί να προκαλέσει αυτή τη μετάβαση. Και βλέπετε ότι εδώ έχουμε το, αν ορίσουμε ω 0, το h δια ICM, δηλαδή για διαρροπή κέντρου ως προς το κέντρο μάζας, τότε έχουμε ότι το ω αυτό του φωτονίου το οποίο χρειάζεται για την διέγερση αυτή του μορίου, το ωμέγα είναι ένα κέραιο πολλαπλάσιο του ωμέγα 0, δηλαδή είναι ίσο με το 2 ωμέγα 0, 3 ωμέγα 0, όπου το 1, 2, 3 είναι αυτό το L, και αυτό εδώ πέρα είναι το ωμέγα 0, έτσι, το ωμέγα 0. Έχουμε λοιπόν αυτή εδώ πέρα την κατάσταση, και αυτή η αναλογία λοιπόν, η ενέργεια του φωτονίου είναι ανάλογη του L, δηλαδή του κουβαντικού αριθμού στροφορμής της τελικής κατάστασης, λέγεται ισαπέχον φάσμα απορρόφησης εκπομπής. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι γραμμές, αν θέλετε, απορρόφησης είναι ανάλογες του L, δηλαδή ισαπέχουν μεταξύ τους. Για το, εδώ μπορεί να έχουμε τη γραμμή για L ίσο με το 1, L ίσο με το 1, η γραμμή για το L ίσο με το 2 βρίσκεται, ας πούμε, εδώ, η γραμμή για το L ίσο με το 3 ισαπέχει. Έτσι, όσο είναι αυτή η διαφορά, εδώ θα έχουμε τη γραμμή για το L ίσο με το 3. Αυτή δηλαδή το φωτόνιο το οποίο απαιτείται για να σε πάει στο L ίσο με το 3, από το L ίσο 2 βέβαια, έχει μια μεγαλύτερη συχνότητα, αλλά είναι η διαφορά είναι η αύξηση από το L ίσο 2 στο L ίσο 3 είναι η ίδια όπως είναι και η αύξηση από το L ίσο 1 στο L ίσο 2. Αυτό λέγεται λοιπόν ισαπέχον φάσμα απορρόφησης εκπομπής και βλέπετε εδώ πέρα τυπική συχνότητα φωτονίου που χρειάζεται για να γίνει μια απορρόφηση, για να υπάρχει μια γραμμή απορρόφησης η οποία πηγαίνει από το έλισο με το 0, προκαλεί διέγερση στο έλισο με το 1. Το φωτόνιο αυτό λοιπόν που χρειάζεται για να κάνει αυτή τη διέγερση έχει συχνότητα 1,15, μιλάω πάντα για το μόριο του μονοξιδίου του άνθρακα. Έχει εδώ μία συχνότητα, 1,15 επί 10 στην 11η Hz. Το φωτόνιο το οποίο θα μας πάει από το Ellison 1 στο Ellison με το 2, η δεύτερη δηλαδή μετάβαση, έχει ακριβώς τη διπλάσια συχνότητα σε σχέση με το προηγούμενο φωτόνιο. Το φωτόνιο που θα μας πάει από το Ellison 2 στο Ellison 3, θα προκαλέσει διέγερση δηλαδή από το Ellison 2 στο Ellison 3, έχει ακριβώς την τριπλάσια. Βλέπετε εδώ πέρα την τριπλάσια συχνότητα. Είναι τρεις φορές το 1,15 επί 10 στην 11, δηλαδή 3,46. Το φωτόνιο που θα μας πάει από το Ellison 3 στο Ellison 4
έχει την τετραπλάσια συχνότητα από ό,τι έχει το αρχικό φωτόνιο που μας πάει από το 0 στον 1. Έχουμε δηλαδή αύξηση της συχνότητας κατά καθορισμένα, κατά το καθορισμένο ποσό, το οποίο ουσιαστικά είναι το λεγόμενο εισαπέχον φάσμα απορρόφησης. Λοιπόν, αντίστοιχα πάμε για τη μοριακή ταλάντωση. Έτσι, αντίστοιχα έχουμε ουσιαστικά δύο μόρια, τα οποία, δύο άτομα τα οποία σχηματίζουν ένα μόριο, και επιπλέον του περιστροφικού βαθμού ελευθερίας υπάρχει και ο βαθμός ελευθερίας ο ταλαντωτικός, δηλαδή τα δύο αυτά άτομα είναι σε μια καθορισμένη απόσταση μεταξύ τους, η οποία είναι ενεργειακά προτιμητέα. Είναι, θυμάστε, αυτό το ελάχιστο που λέγαμε προηγουμένως για το δυναμικό του μορίου, κάπου εδώ ουσιαστικά. Του αρέσει εδώ να κάνετε, αλλά άμα το διεγείρουμε λιγάκι, εκτελεί ταλάντωση γύρω από το ελάχιστο. Επομένως, λοιπόν, μοιάζει με έναν αρμονικό ταλαντωτή, με ένα ελαττήριο δηλαδή που συνδέει τα δύο αυτά άτομα, που έχει θέση ισορροπίας σε μια θέση αρμηδέν, ας πούμε. Αλλά εν γέννη, άμα διηγηθεί, κάνει ταλαντώσεις γύρω από αυτό εδώ πέρα το ελάχιστο. Οπότε έχουμε έναν κβαντικό αρμονικό ταλαντωτή, όπως λέγατε. Ο αρμονικός ταλαντωτής στην κβαντομηχανική μπορεί να λυθεί, ο δυναμικός αρμονικός μπορεί να λυθεί εύκολα, και να βρούμε τις καταστάσεις και τις ενέργειες. Έχουμε λοιπόν μια δυναμική ενέργεια της μορφής εν δεύτερον κάπα ξι1-ξι2, όπου τα ξι1 και ξι2 είναι οι θέσεις των δύο αυτών μορίων, των δύο αυτών ατόμων, συγγνώμη, ξι1 και ξι2. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών θέσεων, που ουσιαστικά είναι η απόσταση του, είναι ουσιαστικά η αύξηση του R από τη θέση ισορροπίας, είναι εν δεύτερον κάπα ξι1-ξι2 τετράγωνο, εν δεύτερον κάπα ξι τετράγωνο δηλαδή. Έχουμε μια δυναμική ενέργεια γιου ίσον εν δεύτερον κάπα ξι τετράγωνο, όπου ξι τετράγωνο, όπου ξι είναι ίσον με ξι1-ξι2, όπου ξι1 και ξι2 είναι οι απομακρύνσεις των δύο αυτών ατόμων από τις θέσεις ισορροπίας τους. Η διαφορά των δύο απομακρύνσεων από θέσεις ισορροπίας σου δίνει το ξι, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενο, αν θυμάστε, προηγούμενος μήνες, το πρώτο μέρος της θεματικής ενότητας για τον αρμονικό ταλαντωτή. Επομένως, λοιπόν, έχουμε τα ξι1 και ξι2. Τώρα, η συνολική ενέργεια αυτού του μορίου, εψιλον, είναι ίσον με εν δεύτερον εμένα β1 τετράγωνο, ή αν θέλετε εμένα ξι1 τετράγωνο, το β1 ουσιαστικά είναι η παράγωση του ξι, ξι1 τελεία τετράγωνο, συν εν δεύτερον εμ2 ξι2 τετράγωνο, τελεία, συν εν δεύτερον κάπα ξι1-ξι2 στο τετράγωνο. Αυτή είναι η ολική ενέργεια. Και μετά από λίγες πράξεις, αν ορίσουμε τώρα τη νέα μεταβλητή μας ξι ίσον ξι1-ξι2 και ορίσουμε και την θέση του κέντρου μάζας ως R ίσον M1 έτσι ξι1 συν M2 ξι2, τότε η ολική ενέργεια μπορεί να γραφτεί σαν ε ίσον εν δεύτερον εμένα συν εμ2 επί r dot τετράγωνο, συν εν δεύτερον, τώρα εδώ θα μπει η ανοιγμένη μάζα, βλέπετε μπαίνει πάλι, μη επί ξι τελεία τετράγωνο, συν εν δεύτερον κάπα ξι τετράγωνο. Επομένως, λοιπόν, αυτό το κομμάτι εμάς μας ενδιαφέρει, αυτό είναι, απομένως έχουμε ένα άθροιμα ενός ελευθέρου σωματιδίου που αντιστοιχεί στο R και ένα δέσμιο σωμάτιο με δυναμικό αρμονικό ταλαντωτή που έχει μάζα μη και έχει και ένα δυναμικό ενδεύθερον κάπα ξι τετράγωνο. Αυτό λοιπόν το σωμάτιο εδώ πέρα ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε ένα ξεχωριστό σωμάτιο, ένα ελεύθερο και ένα δεσμευμένο σε αρμονικό ταλαντωτή. Αυτό μπορούμε να γράψουμε τη χαμιλτονιανή του, την ενέργειά του δηλαδή, με μορφή τελεστών, ως μείον H μπαρ τετράγωνο διά 2 μη, D δευτέρας ψι D ξι τετράγωνο, συν εν δεύτερο κάπα ξι τετράγωνο επί ψι του ξι, ψι είναι κλιματοσυνάρτηση, βλέπετε συνάρτηση του ξι μόνο,
Ίσον λοιπόν με την ενέργεια επί ψη του ξύ. Αυτή είναι η εξίσωση Σρέντγκερ ή χρονοανεξάρτητη. Αν λυθεί λοιπόν αυτή η εξίσωση Σρέντγκερ, βρίσκουμε τις ενέργειες. Όπου ω εδώ πέρα είναι το ρίζα κάπα διαμή. Αν ορίσουμε το ω ίσον ρίζα κάπα διαμή, βρίσκουμε τις ενέργειες αυτού του συστήματος. Βλέπετε είναι εν δεύτερον, νη συν εν δεύτερον, επί h bar ω, όπου νη είναι, παίρνει τις τιμές 0, 1, 2 κλπ. Αυτή λοιπόν η έκφραση και βλέπετε εδώ πέρα τις ενέργειες του αρμονικού ταλαντιωτή. Η ελάχιστη ενέργειά του είναι εν δεύτερον h bar ω, 3 δεύτερα h bar ω και ούτω καθεξής. Πάμε σε όλο και ψηλότερες ενεργειακές στάθμες. Και επομένως λοιπόν η ολική ενέργεια, η μεταβάση μπορεί να γίνουμε μεταβολή του ε κατά h bar ω σε αυτό το ενεργειακό φάσμα. Και το δέλτα ν μπορεί να αλλάζει μόνο κατά ένα. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα άλλο ένα κανόνα επιλογής, όπως κάνουμε το L, να το έχουμε και για το ν. Και έτσι λοιπόν το ολικό φάσμα ενός μορίου έχει έναν όρο περιστροφικό και έναν όρο ταλάντωσης. Και έχουμε λοιπόν δύο κουβαντικούς αριθμούς, το L και το ν, που καθορίζει την ενέργεια του συνολικού, τη συνολική ενέργεια του μορίου. Έτσι. Και μπορούμε να το γράψουμε αυτό σαν για κάθε νη, ουσιαστικά έχουμε έναν πύργο από διάφορα L. Βλέπετε, για νη ίσον με το 0, έχουμε όλα τα L. Έτσι, για νη ίσον με το 1, μεταβάλλουμε το L και έχουμε αυτό το φάσμα κλπ. Νη ίσον 2 και ούτω καθεξής. Και μπορούμε εν γέννη να έχουμε μεταβάσεις με κανόνες επιλογής ώστε δέλτα L ίσον με το συν πλην 1 και δέλτα ν ίσον συν πλην 1 αντίστοιχα. Και επομένως μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε εδώ πέρα μεταξύ αυτών των μεταβάσεων, αρκεί να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες επιλογής. Και έτσι λοιπόν ουσιαστικά έχουμε αυτές τις διαφορές ενέργειας. Αν πάρουμε δέλτα νήσο με το 1 ας πούμε, και έχουμε αυτές εδώ πέρα τις μορφές. Λοιπόν, εδώ θα ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν τίποτε ερωτήσεις, κάποια σχόλια.